Την Κυριακή το πρωί, στο ξενοδοχείο Λούση, το επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας του 2017. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Η εκδήλωση ήθιστε να έχει κάθε χρόνο μεγάλο ενδιαφέρον και να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του επιμελητηρίου Καβάλας, καθώς ο πρόεδρος, Άγγελος Τσατσούλης, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, σχολίασε δεικτικά τα προβλήματα που δημιουργεί το κράτος στο ελληνικό επιχειρήν και τον ιδιωτικό εν γέννη τομέα. Ακόμη ένας χρόνος πέρασε τη φόρμα, χωρίς να το καταλάβουμε. Αλλάφιση τις πληγές του πάνω μας, οι οποίες δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να προωθούν. Θα ξεκινήσω κάνοντας μια μικρή αναδρομή των γεγονότων του 16 στην περιοχή μας. Η απώλεια του περιφερειάρχη μας, του κυρίου Γιώργου Παυλίδη, ήταν νομίζω για την περιφέρειά μας το πιο οδυνηρό γεγονός. Ένας άνθρωπος που προσπάθησε όσο κανείς για την περιφερειακή συνείδηση και την ισόρροπη ανάπτυξή της. Ας είναι ελαφρύ το κόμμα που εξουσιάζει. Οι φωτιές στο νησί μας, στο τέλος του καλοκαιριού, κατέστρεψαν ένα σημαντικό κομμάτι του υπέροχου δάσους. Ελπίζω αυτό να μην επηρεάσει τη τουριστική περίοδο που ξεκινά τον Απρίλιο. Η προσφυγική κρίση βρήκε τη χώρα μας, αλλά και την Καβάλα στην πρώτη γραμμή. Με τους επιχειρηματίες και το επιμελητήριο να προσφέρουν αφιδώς τη βοήθειά τους και πιστεύω ότι η Καβάλα από τις πόλεις οι οποίες τίμησαν την δημοκρατική της παράδοση και βοηθήσαν όσο μπορούσαν περισσότερο. Η ατμόσφαιρα στο επιμελητήριο είναι αρκετά βαριά λόγω της οικονομικής συγκυρίας και των αρνητικών δεδομένων στην αγορά. Επιβαρύνεται δε από διάφορα εσωτερικά θέματα τα οποία το επιμελητήριο αντιμετωπίζει και όσο περνά ο καιρός, όπως αναφέρει και ο πρόεδρος κ. Τσατσούλης, αντιναλύνονται, φαίνεται ότι πολλαπλασιάζονται. Ταυτόχρονα υπάρχει και το μεγάλο ερωτηματικό για το πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές στα επιμελητήρια της χώρας, κάτι που προσδιορίζεται πιθανόν για το καλοκαίρι. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι αυτή η καθυστέρηση και η αβεβαιότητα τροφοδοτεί την εσωστρέφεια, ειδικά στο επιμελητήριο Καβάλας. Για την οικονομία, τι να σας πω, έχω γράψει αρκετά πράγματα, αλλά αισθάνομαι ότι ακούει και κανένας. Μπορεί να παρέμει και κανένας. Νομίζω όχι. Σαν επιχειρηματίες όμως, μας μένει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η τωρινή κυβέρνηση, κατήργησε το 12% και κατήργησε το χαμηλό ΦΠΑ στο εισιτιστάσιο. Επιμένοντας βεβαίως στις ιδιοληψίες της, ότι ό,τι είναι ιδιωτικό είναι εχθρός μας. Με τιμή και χαρά και πολύ καλή διάθεση αναφέρομαι στα μέλη του δραστηρίου επιμελητηρίου μας και στις οικογένειές τους. Ευχόμενος πλούσια τη χάρη και την ευλογία του Θεού και κυρίως πρόεδρο, πρόοδο εις όσα ο καθένας στον τομέα του επιχειρεί. Αυτοί θέλουν να μας πεθάνουν, αλλά εμείς δεν θα πεθάνουμε. Εισπίσμα όλων των στατιστικών και προβλέψεων. Σφίξτε τα δόντια, κρατηθείτε γερά και να καλέσουμε τους συντημότες μας να στηρίξουν την τοπική οικονομία, γιατί το ένα χέρι δίνει άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Ενώ ο τυχερός της Βασιλόπιτας ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του νομού Καβάλας, Κώστας Μορφίδης, ο οποίος έτυχε και το φλουρί.